Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο The Caller τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Κύριε Βλάδο, να σας καλωσορίσω στην... Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς το ίδιο. Σήμερα, κύριε Βλάδο, δεν θέλω να μιλήσουμε για ποσοστά ύφεσης και ελλείμματος της ελληνικής οικονομίας λόγω της πανδημίας, αλλά να επικεντρωθούμε λίγο στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική επιχειρηματικότητα και πόσο αυτή αναμένεται να αλλάξει μέσα από την πανδημία. Οπωσδήποτε θα αλλάξει. Οπωσδήποτε θα αλλάξει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση που πλέον κρίνεται με την ολοκληρωμένη έννοια αυτό που λέμε εθνικό παραγωγικό μοντέλο. Και οπωσδήποτε και η επιχειρηματικότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Η έννοια βέβαια της κρίσης δεν έχει μονάχα ένα αρνητικό περιεχόμενο. Η έννοια της κρίσης είναι επίσης και η φάση ανάδειξης του καινούριου. Δεν είναι μόνο ο θάνατος του παλιού, αλλά είναι και η ευκαιρία να δούμε νέα πράγματα να γίνονται επιτέλους στην Ελλάδα, με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, με υψηλότερη ποιότητα και προστιθέμενη αξία. Πράγμα το οποίο θα βελτιώσει τα εισοδήματά μας και θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον, όλους μας σαν κοινωνία. Με αυτή την έννοια δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπουμε μονάχα την άσχημη και δύσκολη πλευρά, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά του πράγματος. Άρα, κύριε Βλάδο, πού θα εστιάζατε τις αλλαγές για την επόμενη μέρα του ελληνικού επιχειρήν? Θα δούμε λιγότερες επιχειρήσεις, θα δούμε διαφοροποίηση του μοντέλου που μέχρι τώρα λειτουργεί η ελληνική επιχειρηματικότητα? Ναι, το παλιό πρότυπο επιχειρηματικότητας που τόσα χρόνια κολλάψαμε και συντηρήσαμε στην Ελλάδα, αγαπητή κυρία Μπότα, πρέπει σιγά σιγά να σταμάτια μου. Καταρχήν σε όρους στρατηγικούς. Πρέπει η τυπική ελληνική επιχείρηση σε όποιο και κλάδο να λειτουργεί. Όλα όσα σας λέω δεν αφορούν μονάχα τις επιχειρήσεις του τουρισμού ή της εστίασης ή των μεταφορών. Αφορούν όλες τις επιχειρήσεις μας διακλαδικά. Κάθε μία λοιπόν επιχείρηση, σε όποιος και να είναι ο κλάδος δραστηριοποίησής της, πρέπει να σκεφτεί πώς θα ανατοποθετείται στρατηγικά. Οι παλιές αγορές, έτσι όπως τις ξέραμε πριν από την κρίση της πανδημίας του COVID-19, δεν θα είναι πλέον ίδιες. Θα έχουν άλλα κριτήρια, θα έχουν άλλες προτεραιότητες και θα έχουν άλλα ζητούμενα. Θέλετε να μας φέρετε, κύριε Βλάδο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοείται άλλα δεδομένα, άλλες προτεραιότητες, για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος? Ας διαλέξουμε για παράδειγμα τον τουρισμό. Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού με την θάλασσα, τον ήλιο και την ξέφρενη νυχτερινή μαζική διασκέδαση, αυτό το οποίο αποτέλεσε, ας πούμε, το όχημα της ανάπτυξης κάποιων περιοχών στην Ελλάδα, χαμηλής ποιότητας τουρισμού και χαμηλής προστιθέμενης αξίας, αυτό φαίνεται να φτάνει στα ωριά του. Ξεχάστε δηλαδή μπαράκια πλέον που να έχουν μέσα σε 100 τετραγωνικά 2.000 τουρίστες. Αυτό πλέον δεν θα υπάρχει. Όπως επίσης και όλες οι παρεμφερείς δραστηριότητες, στις οποίες το ζητούμενο πλέον της ασφάλειας θα είναι κεντρικό, σημαντικό. Δεδομένου ότι ο εφιάλτης αυτός της πανδημίας μας προετοιμάζει και για ανάλογο μέλλον. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι με το που βγήκε το εμβόλιο της συγκεκριμένης πανδημίας ο κίνδυνος ή η αβεβαιότητα μηδενίζεται. Άρα, χρειαζόμαστε για τον τουρισμό, για παράδειγμα, μια νέα στρατηγική τοποθέτηση που τι να λέει στον Έλληνα επιχειρηματία. Λιγότεροι αριθμοί, υψηλότερη ποιότητα, ψηλότερες ενδεχομένως τιμές, αλλά παράλληλα με παροχή στον πελάτη πραγμάτων που ως εχθές δεν τα είχαμε στο μυαλό μας, και μια κίνηση προς αναβάθμιση προϊοντική αυτού που κάνουμε. Δηλαδή, ο παλιός άνθρωπος, ο παλιός επιχειρηματίας του τουρισμού που νίκιαζε 5 δωμάτια, τα καθάριζε μόνος του, κρατούσε τη ρεσεψιόν των καταλυμάτων, ας πούμε, μόνος του και όλα αυτά, αυτή η δουλειά δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορεί να καλύψει τις υγειονομικές προδιαγραφές, δεν μπορεί να δώσει τη διάσταση της ασφάλειας που θα χρειάζεται ο τουρίστας αύριο. Και φυσικά αυτό μιλάμε για όλη την αλυσίδα παραγωγής στον τουρισμό. Αυτό και για τις μεταφορές, αυτό και για την εστίαση. Κάθε ένας λοιπόν επιχειρηματίας πρέπει να σκεφτεί, να φανταστεί, να οραματιστεί, να το πούμε έτσι, την επιχείρησή του σε αυτό το νέο πιο απαιτητικό,
αλλά ενδεχομένως και πιο κερδοφόρο μέλλον. Πιο ζώρικο, αλλά και πιο αναβαθμισμένο. Με καλύτερα πιθανώς εισοδήματα. Θα μου πείτε αυτό εύκολο? Όχι. Είναι απλά και μόνο σαν ανεβαίνει ο πύχης που πρέπει να πηδήξει η ελληνική επιχείρηση. Δεν πρέπει να περάσει κάτω από τον πύχη, πρέπει να περάσει πάνω από τον πύχη. Παρόλα αυτά όμως. Είναι στρατηγική φυσικά. Παρόλα αυτά όμως, κύριε Βλάδο, μέσα από την πανδημία έχει ανοίξει ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης για το αν τελικά το μοντέλο που έχουμε επιλέξει ως χώρα να πορευτούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, παροχής υπηρεσιών και στον τουρισμό στον οποίο αναφέρατε, είναι ο σωστός και αν θα πρέπει να γίνει στροφή στον πρωτογενή τομέα. Πολύ ωραίο. Τι να πείτε πάνω σε αυτό? Και μου δίνετε ευκαιρία να πω κάτι που μου φαίνεται είναι σημαντικό και πολύ συχνά στοχούμε. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο της παραγωγής που έχουμε, αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε, μην φανταστείτε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας επιβολής κάποιου. Να σας το πω απλά και λαϊκά και να σας το εξηγήσω. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Έτσι. Δηλαδή, όλοι θα ήθελαν, αντί να είναι, ας το πούμε, σερβιτόροι, να είναι, ας το πούμε, καλά πληρωμένοι, ειδικοί σύμβουλοι, μηχανικοί. Θα προτιμούσαμε, αντί να έχουμε τουριστικές επιχειρήσεις, να είχαμε βιομηχανίες παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται με βάση την τεχνογνωσία και τις ικανότητες που έχουμε. Απ' την άλλη μεριά, κάτι που συχνά συζητιέται και βέβαια είναι αρκετά άστοχο, έως ενοχλητικά άστοχο, είναι αυτό που πολλοί λένε, μας τα επέβαλαν αυτά οι Ευρωπαίοι για να γίνουμε εδώ πέρα η χώρα των σερβιτόρων. Αυτά, συγγνώμη για την έκφρασή μου, είναι κουταμάρες. Ο τουρισμός αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, αγαπητή κυρία Μπότα, γιατί είχε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν τα είχαμε σε άλλους κλάδους παραγωγής. Δεν έχουμε ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την εμπειρία την εργασιακή, ούτε την παράδοση τη βιομηχανική για να έχουμε, ας το πούμε, αυτοκίνητη βιομηχανία ανταγωνιστική. Προσέξτε, αυτοκίνητα μπορούμε να φτιάξουμε και στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι σε τι κόστος και σε τι ποιότητα μπορούμε να τα φτιάξουμε. Αν είναι να φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο 4 φορές πιο ακριβό και 2 φορές χαμηλότερης ποιότητας από ότι το ιταλικό, δεν μπορούμε να κρατήσουμε εδώ πέρα. Κύριε Βλάδο, έχετε δίκιο ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική στη βαριά βιομηχανία. Υπάρχουν όμως και άλλοι κλάδοι, όπως μηχανήματα πιο ελαφράς μορφής, η οποία η χώρα μας λένε ότι μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Παρόλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι οι Έλληνες επιλέγουν τις εύκολες λύσεις εκεί που θέλουν μεγαλύτερη επιδότηση, που μπορούν πιο εύκολα να το κάνουμε. Αλλά εδώ θέλω να βάλω στη συζήτηση και να μην το παραβλέψουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια αφορούσε καφέ και σουβλάκι. Αγαπητή κυρία Μπότα, αυτό που λέτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ευκαιρίες υπάρχουν στην Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους. Γιατί προσέξτε αυτό που θα σας πω, μπορεί να σας παραξενέψει. Οι κλάδοι σήμερα, παγκοσμίως, όλοι τους είναι υψηλής τεχνολογίας. Όλοι τους. Η γεωργία, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στον αγροδιατροφικό κλάδο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες, διακλαδικά η νέα τεχνολογία μπορεί να εισχωρήσει. Και εισχωρεί πάντοτε η νέα τεχνολογία, δίνοντας αυξημένη ανταγωνιστικότητα, στηριγμένη στο μυαλό και στην ικανότητα την εργασιακή που έχουν οι άνθρωποι. Αν υπάρχει ένα όπλο σήμερα στην ελληνική οικονομία, που είναι και η τελευταία γραμμή άμυνα μας, είναι εκεί. Δεν είμαστε φτηνοί, δεν μπορούμε να είμαστε φτηνοί. Δεν είμαστε μαζικοί, δεν μπορούμε να είμαστε μαζικοί. Μακάρι να είμαστε έξυπνοι. Και μακάρι να αξιοποιήσουμε την υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό εκεί που υπάρχει. Βέβαια, χωρίς υπερβολές. Ο τυπικός Έλληνας εργαζόμενος και ο τυπικός Έλληνας επιχειρηματίας δεν είναι κανένα τέρας ικανοτήτων. Και αυτό το πολυδιαφημισμένο δαιμόνιο του Έλληνα επιχειρηματία, τόσα χρόνια που ασχολούμαι, αγαπητοί μου, σε ελάχιστες περιπτώσεις το έχω διαπιστώσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Το ζήτημα είναι, το δεύτερο, πέραν της στρατηγικής αναθοποθέτησης, να μπορέσουμε να βρούμε και να αναπτύξουμε εκείνους τους μηχανισμούς που θα φέρουν τη νέα τεχνολογία και τα αποτελέσματα της σύγχρονης επιστήμης και της έρευνας μέσα στις επιχειρήσεις μας. Και βέβαια,
Ο κυρίαρχος, η κυρίαρχη οδός για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η απορρόφηση των Ελλήνων επιστημόνων που είναι αρκετά καλά κατευθυσμένοι σε συγκριτικούς όρους, όσο και να κατηγορούμε και να βρίζουμε τα ελληνικά μας πανεπιστήμια. Ο τυπικός Έλληνας απόφυτος του πανεπιστημίου έχει να προσφέρει πολλά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τυπικής ελληνικής επιχείρησης. Πόσο βέβαια η τυπική ελληνική επιχείρηση είναι ικανή και διατεθειμένη να απορροφήσει αυτό το δυναμικό. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Βλάδο, που ήθελα να σας θέσω. Κατά πόσο πιστεύετε ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για την τυπική ελληνική επιχείρηση που εγώ θέλω να μπορώ να κάνω κουμάντο στο μαγαζί μου. Αν έχει μέλλον μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική επιχειρηματικότητα, εντάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Πόσο μέλλον υπάρχει? Πολύ ωραία τα ερωτήματα σας, κύριε Μπότα, και χαίρομαι που τα θέτετε και που βρίσκομαι σε θέση να σας τα απαντήσω. Καταρχήν, το μικρό μέγεθος από μόνο του μιας επιχείρησης δεν είναι εξορισμού μειονέκτημα. Και που δεν είναι. Ξέρετε, και στην γερμανική οικονομία, ο κύριος κορμός, ας το πούμε, του παραγωγικού του συστήματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε με όμως τώρα. Μέσα στον ορισμό του μικρού και του μεσαίου, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών, εγώ θα το έλεγα, επιχειρηματικών φυσιολογιών. Μέσα σε ένα δωμάτιο χωράει και ένα άλογο, χωράει και μια μεγάλη αγελάδα, χωράει και ένα τεραστίου μεγέθους, ας πούμε, υπερταϊσμένο γουρούνι. Δεν είναι όμως όλα τα ίδια ζώα. Το ζήτημα είναι τι είδους μικρομεσαία επιχείρηση έχεις. Δυστυχώς, το τυπικό πρότυπο της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης είναι μια επιχείρηση η οποία στηρίζεται στρατηγικά, έως σήμερα, απλά και μόνο στο ένστικτο το επιχειρηματικό, του επιχειρηματία, χωρίς συστηματικές μεθοδολογίες στρατηγικού σχεδιασμού. Δυστυχώς, έχουν μείνει έξω από την τυπική ελληνική επιχείρηση αυτές οι συστηματικές διαδικασίες. Η τεχνολογία και οι επιλογές είναι σποραδικές. Παίρνουμε μια εφαρμογή για να κάνουμε τη δουλειά μας σήμερα και βλέπουμε αύριο τι θα φέρει ο Θεός, χωρίς καμία συνέχεια, χωρίς κανένα σύστημα. Και σε όρους management, η λέξη κλειδί διαχείρισης, η λέξη κλειδί είναι η εμπειρία της πιάτσας. Το πούμε έτσι λαϊκά. Πρακτική εμπειρία. Έλα που δεν αργεί όμως και αυτή. Το τι έκανε ο θείος σου πρωτού αναλάβεις εσύ το μαγαζί, το ότι το έκανε ο θείος σου δεν σημαίνει που δεν είναι ότι είναι η καλύτερη μεθοδολογία διαχείρισης που μπορείς να ακολουθήσεις. Πρέπει αναγκαστικά, αγαπητέ φίλε, συνέλληνα επιχειρηματία, να προσαρμοστείς και σε νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Αυτό που λέμε management. Να μάθεις να προγραμματίζεις καλύτερα, να στελεχώνεις αποτελεσματικότερα και να αξιολογείς τους εργαζόμενους σου με ένα συστηματικό τρόπο. Ξέρετε, πρόβλημα αξιολόγησης. Δεν υπάρχει μόνο στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως υπάρχουν επίσης σημαντικά προβλήματα σε όρους διεύθυνσης. Δεν μπορεί κάποιος στις μέρες μας να διευθύνει μια επιχείρηση χωρίς να έχει κατά νου ότι χωρίς αποτελεσματικά κίνητρα δεν μπορεί να βγάλει ο εργαζόμενος τον καλύτερο του εαυτό. Όπως έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να χτίσει μια νέα μια επιχείρηση μικρομεσαία, να τη λειτουργήσει, έχοντας τα μυαλά του 1980, δεν κάνει τίποτα. Και να, άλλος ένας χώρος που είναι αναγκαίος να μπει η νέα γνώση, η επιστημονική γνώση μέσα στις επιχειρήσεις μας. Κύριε Βλάβο, high-tech εφαρμογές. Κύριε Βλάβο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Παρακαλώ. Μιλήσαμε όμως για την επιχειρηματικότητα και από την πλευρά των Ελλήνων, του κάθε ενός που θέλει να ασχοληθεί με επιχείρηση. Ο ρόλος της πολιτείας στο θέμα της επιχειρηματικότητας, θέλετε να μου πείτε πού εντοπίζεται, τι θα πρέπει να γίνει? Ναι. Καταρχήν, εγώ παγίως εδώ και χρόνια, αγαπητή κυρία Μπότα, υποστηρίζω ότι ο κύριος ρόλος μιας κρατικής παρέμβασης στον χώρο του επιχειρήν είναι κυρίως να μην λειτουργεί προς κόμματα και εμπόδια. Δεν είναι να οδηγεί με πίεση, ας το πούμε, σε τεχνική γονιμοποίηση, τεχνητή γονιμοποίηση για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Ούτε για μένα είναι, πώς να το πούμε, βιώσιμο και ισχυρό πρότυπο επιχειρηματικότητας αυτό που στηρίζεται σε επιδοτήσεις και σε ενισχύσεις κρατικές. Αυτό μοιάζει πολύ σαν τις τεχνητές δικημοσύνες. Μένα μου αρέσει ο φυσιολογικός τρόπος του επιχειρήν. Αλλά που τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείς ένα περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που να μην έχει ούτε μεγάλες επιβαρύνσεις φορολογικές. Ένα. Να είναι ένα πλαίσιο διαφανές. Όχι σαν λαβύρινθος, χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα, αντιφάσεις νομικές, ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο πηγαίνει με το ρυθμό της χελώνας.
Και κυρίως να μην εμποδίζεις τον επιχειρηματία, που είναι το σημαντικότερο, στο να χτίσει το δικό του σχέδιο. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να του δώσει ένα περιβάλλον σταθερότητας. Να ξέρει μπροστά του τι θα έχει. Όχι κάθε μέρα να αλλάζει τη μια νομοθεσία και την άλλη μέρα την άλλη νομοθεσία και την άλλη μέρα την τρίτη νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι. Λόγος, κύριε Βλάδο, που τα προηγούμενα χρόνια πολλές ελληνικές μεγάλες εταιρείες μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, δεν άντεξαν άλλο. Ναι. Και ένας από τους λόγους που όχι μόνο φεύγουν ελληνικές επιχειρήσεις και μετεκαθίστανται σε όρους έδρας, αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραδοσιακά πολύ χαμηλή ελκυστικότητα ξένων επενδύσεων, κυρία Μπότα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν κάποια συνθήματα κρέα πολιτικών χώρων που λένε ότι η Ελλάδα αλώθηκε από πολυεθνικές και το ένα και το άλλο, είμαστε στις χαμηλότερες θέσεις των χωρών της Ευρώπης σε όρους έλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό. Δεν έρχονται οι ξένοι επενδύσεις στην Ελλάδα. Και δεν έρχονται όχι επειδή δεν τους αρέσουν τα μάτια μας ή η θάλασσα μας, αντιθέτως. Αλλά δεν έρχονται επειδή ξέρουν ότι πιθανότατα να μπλέξουν μέσα σε ένα κυκαιώνα. Και αυτό που τους κρατάει μακριά, εδώ πέρα σημειώστε το, δεν είναι τόσο οι πανύψηλοι φορολογικοί συντελεστές. Που είναι υψηλοί, χρειάζονται μείωση οι φορολογικοί συντελεστές, διαγώνια στο σύστημά μας, αλλά δεν είναι το κύριο αντικίνητρο. Το κύριο αντικίνητρο είναι ότι ξεκινάνε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο το υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθεί μέσα, ας πούμε, σε ένα εξάμηνο, θεωρώντας τον επαρκέστατο αυτό το χρόνο, και τους πάει 10 χρόνια. Μία προσφυγή, αλλαγή του νόμου, νομικό μπέρδεμα, ασάφεια κανονισμών, 45 υπηρεσίες για να πάρεις σφραγίδα. Όλα αυτά πρέπει να καταργηθούν. Προς όφελος όχι μόνο των ξένων επενδυτών, αλλά και των Ελλήνων. Πρέπει επιτέλους αυτά τα πράγματα να μπει μία τάξη, να απλουστευθούν με έναν τρόπο όμως, κοιτάξτε, όχι αρρύθμιστο, όχι ο καθένας να κάνει ό,τι κουστάρει. Με την έννοια εις βάρος του κοινωνικού ωφέλους ή του κοινωνικού συμφέροντος. Είναι πολλά χρόνια, κύριε Βλάδο. Με κανόνες σαφείς και απλούς. Είναι αυτό ζητάμε. Πολλά χρόνια πάντως που συζητάμε κάτι τέτοιο, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Ναι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρθει η πολιτική βούληση για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Ακριβώς. Και στην ουσία, όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν συζητάμε πρώτη φορά. Έχουν συζητηθεί επί Μακρόν. Όχι το Μακρόν, το πρόεδρο της Γαλλίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά στα βιβλία μου τα έχω γράψει εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια. Η έκθεση Πισαρίδη τα επισημαίνει, και να είμαστε και δίκαιοι, και πάρα πολλά από όλα όσα τώρα συζητάμε υπάρχουν και σαν κατευθύνσεις μέσα στα μνημόνια, τα οδυνηρά μνημόνια, που όμως μέσα τους περιέκλειαν και ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν. Δηλαδή, ενώ είναι σαφές ότι και για την μετά την πανδημία εποχή χρειαζόμαστε μια τέτοια βάση, ακόμα έπειτα από 10 χρόνια δοκιμασίας μέσα στην κρίση, δεν την έχουμε προετοιμάσει. Γιατί είναι αυτό που λένε λαϊκά, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 20 χρόνια, πώς τον λένε, κοσκινίζει. Και αυτό το πράγμα βέβαια γιατί συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τυχαία, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, αλλά όχι μόνο αυτό, πολύ συχνά και λυπής γνώση και κατανόηση από αυτούς που χαράσουν και εφαρμόζουν πολιτική. Να μην κρυβόμαστε. Κύριε Βλάδο, μια τελευταία ερώτηση. Εκτίμηση θεωρητικά. Πόσο πιστεύετε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πληρώσουν το κόστος αυτής της πανδημίας, για πόσο καιρό μετά, στη συνέχεια, θα δημιουργούνται και θα έχουμε τις επιπτώσεις. Πότε θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρήσεων. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Από το Μάρτιο και όλα, σε μια συνέντευξη που είχε τύχει μάλιστα να είχα τη χαρά να δώσω σε εσάς, σας είχα πει ότι αυτό το οποίο προβλέπεται για την ελληνική οικονομία θα είναι πολύ βαρύ. Όπως και είναι. Όπως βλέπουμε ότι και ο ΩΣΑ εχθές μας μίλησε πλέον για ύφεση στη ζώνη του 10%, όπως έλεγα από τότε, και βέβαια μας απέκρισε οποιαδήποτε πιθανότητα επιστροφή στην ανάπτυξη, στη λογική ενός άμεσου, μιας άμεσης επιστροφής τύπου ΒΕ. Λοιπόν, θα είναι ζώρικη δοκιμασία. Κοιτάξτε τώρα το μυστήριο, το παράδοξο. Δεν φοβάμαι για τον χρόνο. Δεν φοβάμαι ούτε για το αντίχρονο. Εγώ φοβάμαι στην προοπτική της τριετίας-τετραετίας, αγαπητή κυρία Μπόντα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, με όλη τη βαθιά ζημιά που έχει
πάθει το οικονομικό μας σύστημα, γιατί μιλάμε για βαθιά ζημιά, δεν είναι για κάτι επιφανειακό. Μιλάμε για κάτι το οποίο πλέον τα θεμέλια ενός μεγάλου κομματιού του παραγωγικού συστήματος της χώρας έχουν κλονιστεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι πόροι θα υπάρχουν. Και ευτυχώς που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ένα αρκετά σημαντικό ταμείο για την ανάκαμψη. Αυτό μας δίνει την αίσθηση της ασφάλειας. Δεν πρόκειται να εκτροχιαστεί το πράγμα μέσα στην επόμενη διετία. Αλλά αν αυτούς τους πόρους δεν καταφέρουμε να τους αξιοποιήσουμε προς τις κατευθύνσεις που σας είπα και με αποτελεσματικότητα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρέπει να γίνει, θα πέσουμε έξω. Δηλαδή, αν αυτά δεν γίνουν πλέον με μαθηματική, ας το πούμε έτσι, ακρίβεια και με, προσέξτε με, και με ένταση και με ταχύτητα. Γιατί άμα έχεις κοιμάσαι πιστεύοντας ότι όλα θα γίνουν μόνα τους, δεν γίνονται. Λοιπόν, αν δεν γίνουν, η επόμενη πενταετία, σε πέντε χρόνια από τώρα, αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Κύριε Βλάβο, σας ευχαριστούμε πολύ για την. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Πάντοτε χαίρομαι τη συνέντευξη την οποία είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Ναι, μπορούμε πολύ. Όχι. Ναι.